Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αντώνη Τσίτσα, ο οποίος αναγνώρισε από τη Λάρισα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Τσίτσα, ακτινοτρόφος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους τηλεθεατές. Τι έχει γίνει τώρα με εσάς, εσείς βιώνατε μια τεράστια οικονομική καταστροφή τώρα, όπως καταλαβαίνουμε. Καταρχήν, συγχαρητήρια, κύριε που μιλούσε πριν, είναι πιο ενημερωμένη και από τον ενημερωμένο κτηνοτρόφο. Ορίστε, oh, να είστε. Θα το κάνει τρέιλερ. Ορίστε τώρα. Να είστε καλά, θα το, θα το δείτε social media, θα ανέβει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ελάτε κύριε Τσίτσα, συνευόμαστε. Πράγματι είναι ενημερωμένη, το έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα η Μαριάννα αυτό. Μπράβο της, μπράβο της. Για πέστε λοιπόν, μας. Ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή πρώτο και κύριο να πούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να εφησυχάσουμε τον κόσμο ότι είναι ζωνός και δεν κολλάει στον άνθρωπο. Αυτό είναι αποδειγμένο επιστημονικά. Δεύτερον, το πρόβλημα είναι παιδιά τεράστιο γιατί όπως είπε πριν φωνάζουν διαχρονικά όλοι οι κτηνοτροφικοί φορείς έλεγχο ό,τι μπαίνει στην Ελλάδα. Έλεγχο ό,τι μπαίνει στην Ελλάδα για να πάθουμε αυτό που πατέρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν τα λέτε τόσο καιρό για τον έλεγχο. Και να που τώρα τρέχουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις. Ναι. Είμαστε σε μια... Το πρόβλημα τώρα, δηλαδή δημιουργήθηκε από ελληνοποιήσεις, από εισαγωγές αμνοερυφείων. Είναι σίγουρο το αυτό. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει την πανόλη. Mm. Και είναι ακριβώς δίπλα μας. Και μπήκε εσώ από εκεί. Ναι, και όταν έρχεται κάποιο φορτίο από Τουρκία, είτε το αυτονόητο είναι να γίνει κάποιος έλεγχος. Κάποιος έλεγχος, αν έπαιρνα 10-15 δείγματα από κάτι αυτοκίνητο, μέσα σε 1,5-2 ώρες όταν θα το γίνει το δέντρο στον δρόμο, θα το σταματούσαν κατευθείαν και θα πηγαίνανε να το θανατώνανε. Απλά είναι πάτη σκύλια, λες, παιδιά. Τρέχουμε πάντα πίσω από τις εξελίξεις. Αυτό που φωνάζουμε τόσα χρόνια ήρθε στο κεφάλι μας. Μέτρα ήδη, κτηνοτρόφοι. Τώρα το θέμα είναι ότι γίνονται εκμηλατήσεις όπως είπατε και πριν. Το ερώτημα είναι το εξής. Καταρχήν ξέρουμε ότι υπάρχει τελωνιακή ένωση. Άρα η έλεγχη είναι δειγματοληπτική, έτσι δεν είναι? Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν γίνει καθόλου έλεγχη. Γιατί δεν μπορεί να έλεγξει κάθε φορτίο, αυτή τη στιγμή που έχει τελωνιακή ένωση, μάλλον. Ναι, ναι. Είναι δεν μπορεί να ελέγξει χιλιάδες ζώα. Δεν αλλά τουλάχιστον να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι ενδεχομένως ή στην πορεία, τη διαδρομή. Ενδεχομένως, στη διαδρομή των, όταν ξεπερνάνε από τα σύνορα, όταν προχωράνε προς τα μέσα. Μας το λέγανε, αν δεν κάνω λάθος, και τον Προμαχώνα και από άλλα τελωνία που έχουμε μιλήσει κατά καιρούς, είναι ότι έρχονται ελεύθερα, δεν φεύγουν ελεύθερα όμως, γιατί μετά γίνονται έλεγχοι αυστηροί. Στη Βουλγαρία, μας λέγανε, για τη Βουλγαρία μας. Κοιτάξτε να δείτε, όταν είμαστε με Βουλγαρία, Ρουμανία που είναι στην Ευρωπαϊκή χώρα, ναι, όταν ξέρει στην Τουρκία ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα πανόλη, δεν μπορεί να κάνει απλά διεκπαντολογικού έλεγχου και να γίνεται μπείτε μέσα και θανατώσει όλη την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Σωστό αυτό. Όταν είναι αποδειγμένο το πρόβλημα στην Τουρκία. Τώρα σε τι φάση βρισκόμαστε, γίνεται ιχνηλάτιση, πόσα είναι περίπου τα ζώα, πείτε μας. Θα ξεκινήσουμε τις ιατρικές υπηρεσίες της τομής καραντίνας που έχουν βάλει να ελέγξουν, όπως είπατε και πριν, γύρω στα 35.000 ζώα. Mm-hmm. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ελπίζουμε μάλλον να μην βγει άλλο θετικό κοπάδι, γιατί η καταστροφή στον κτηνοτρόφο είναι τεράστια. Να ρωτήσω, οι κτηνοτρόφοι δεν λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας, δεν κάνουν κάτι? Η μεταδοτικότητα σε αυτό το ιό είναι... Όχι, όχι, για να εντοπίσουν ότι υπάρχει πρόβλημα, τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα. Για τις συντάξεις χειρίες θέλω να επικοινωνήσω. Υπάρχει πρόβλημα και βλέπετε ένα ζώο άρρωστο στο κομμάτι, παίρνεις κατευθείαν τηλέφωνο τον κτηνίατρο και έρχεται σε κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Αυτό οι κτηνοτρόφοι το κάνουν. Απλά δεν ξέραμε ότι έχουμε αυτό το θέμα. Μισό λεπτό. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα μηνύματα του κυρίου Χριστόπουλου. Σα βλέπουν, συνταξιούχο, και θέλει να πει για τη σύνταξη κυρίας η γυναίκα. Και καλά κάνει. Τι να κάνει, αφού σα άκουσε, δεν πρέπει να απαντήσει. Θα στείλουν μηνύματα και σε εμά στο Viber, θα απαντήσουμε σε όλου τι επόμενε μέρε. Ελάτε, κύριε Τσίτσα. Ελάτε, με συγχωρείτε. Οι κτηνοτρόφοι, όταν δουν κάποιο άρρωστο ζώο στη μονάδα του, φυσικό είναι γιατί κάθε μονάδα έχει τον κτηνίατρο το δικό τη. Θα πάρει τηλέφωνο τον κτηνίατρο, θα έρθει, θα το εξετάσει, θα πάρει το αίμα. Είναι αργά όμως. Είναι αργά γιατί ήδη μπήκε ο ιός μέσα στο κοπάδι. Βέβαια. Καλά, είναι και ασυνείδητος ο κτηνοτρόφος που φέρνει από το εξωτερικό ζώα τα οποία δεν ελέγχονται, έτσι. Παπαπα, δεν ήταν κτηνοτρόφος αυτός. Τι ήταν αυτός? Αυτός ήταν έμπορος. Έμπορος. Αχα. Ο οποίος τα πήρε απευθείας. Δεν υπάρχει κτηνοτρόφος, δεν είναι έμπορας. Τα πήρε απευθείας κάποιος ο οποίος τα εμπορεύτηκε με τη μία, τα έσφαξε δηλαδή. Λογικά. Πρέπει να τα έφερε για σφαγή, αλλά τα άρχισε να τα πουλάει για παραγωγικά ζώα. Ναι. Μάλιστα. Για να τα πουλήσει. Ο οποίος... για να γίνει αυτή η εξάπλωση.
Τι οικονομική, σε οικονομικό μέγεθος, τι καταστροφή μπορεί να είναι για ένα ακτινοτρόφο, ας πούμε, που θα αναγκαστεί να σκοτώσει όλα τα ζώα που έχει? Για να δώσει τον κόσμο να καταλάβει, για να αγοράσει ένα ζώο τώρα παραγωγικό αυτή τη στιγμή έχει από 200 μέχρι 280 ευρώ. Η αποζημίωση που θα λάβει από το κράτος είναι από 90 μέχρι 110. Έχετε χάσει πάνω από τα 2 τρίτα της τιμής. Ναι. Ναι, δεν είναι μόνο η αποζημίωση των ζώων, είναι η αποζημίωση των γάρων αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή τα ζώα είναι παραγωγικά, αρμέγονται. Ναι. Τα περισσότερα ζώα από αυτά αρχίζουν να είναι στο δεύτερο μήνα κυοφορίας, σε 3 μήνες θα γεννούσαν για τα αρνιά τα Χριστούγεννα. Η καταστροφή, παιδιά, είναι ολική. Και αν δεν μπορεί ένας κτηνοτρόφος να ανταπεξέλθει ώστε να ξανασύσει το κοπάδι. Αυτός που τους φάξαν όλο το κοπάδι. Που σου, το κοπάδι του. Χίλια, ας πούμε. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσα. Α, και 500 και 300. Μπορεί να το ξαναστήσει με τα λεφτά που θα του δώσει το κράτος? Όχι. Να ξαναστήσει το κοπάδι με τα λεφτά που θα του δώσει το κράτος, όχι. Θα στήσει με πολύ λιγότερο κεφάλαιο, αλλά δεν ξέρω αν έχει τα κουράγια πλέον να το κάνει. Αυτό. Αν έχει αυτό το είναι κουράγιο. Άλλο δάμα. Και είναι και στη Θεσσαλία οι άνθρωποι με αυτά που έχουν υποστεί. Έχουν περάσει. Έχουν χάσει ζώα από τον Ντάνιελ. Έχουν χάσει ζώα τα τελευταία χρόνο από τον Ντάνιελ. Εγκαταστάσεις, μηχανήματα. Εγκαταστάσεις διαλύθηκαν. Εκεί ήμασταν, τα βλέπαμε. Διαλυμένες εγκαταστάσεις. Κάποιοι έφυγαν από τη γη τους γιατί δεν μπορούσαν να τα ξαναστήσουν. Γιατί είναι η δουλειά τους. Δηλαδή είναι σαν να γκρεμίζει τελείως όλη σου ζωή. Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν σκύψουν πραγματικά ή δεν αποφασίσουν μάλλον να σκύψουν πραγματικά πάνω στον παραγωγικό εστό της Ελλάδος, παιδιά, σε 4-5 χρόνια τα ράφια θα είναι άδεια. Δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα σοβαρότατο κράτος 5 χρόνια τώρα να έχουν αλλάξει 6 υπουργοί γεωργίας. Σε ένα νευρολογικό υπουργείο που πρέπει τώρα να είναι. Το έχετε ξαναπεί αυτό. Είναι κάτι το οποίο το φωνάζετε. Δεν μπορούμε να παράγουμε από κόστος, δεν μπορούμε να παράγουμε από ενέργεια, δεν μπορούμε να παράγουμε από χέρια εργατικά, λοιπόν, δεν μπορούμε να παράγουμε. Κύριε Τσίτσα, πρέπει να το πάρουν όλο από την αρχή. Τώρα τι να σας πω, μακάρι να το καλύτερο εύχομαι. Δυστυχώς δεν τα βλέπω ευίωνα τα πράγματα. Θα σας πούμε για άλλη μια χρονιά κουράγιο. Ναι, τι να πούμε. Συμβαίνει πια. Τι είναι δύσκολα, γιατί εκεί στη Θεσσαλία, ρε παιδιά, δηλαδή έχουν υποστεί τα πάντα οι άνθρωποι. Τα πάντα. Εκεί που λένε ότι θα αρδοποδήσουμε, εκεί συμβαίνει και κάτι άλλο. Εδώ. Εκεί που προσπαθούν. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να έχετε. Καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πολύ.